συστήνομαι και τέτοια. Λίγο, εντάξει, περίμενα. Άμα πίνει, όχι, κοίτα. Άμα πίνει, θα κάνει λίγο έτσι. Δώσε μια στιγμή. Όχι, όχι, πίνε ρε παιδί μου, απλά. Κοίτα. Έλα, το έκανα. Μονορούφ. Όχι, εντάξει, τελείωσε. Είμαστε στο podcast Λόγια Αθλητικά, επεισόδιο 3, αν θυμάμαι καλά. Έχω τον Ιάσονα Σωτηρόπουλο, μεγάλο πυγμάχο, ανερχόμενο θα πω εγώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Καλώς σας βρήκα. Κατά δεύτερον, να σε κεράσω καφεδάκι από τον χορηγό μας, το Jasmine Cafe, το οποίο βρίσκεται στο εφετείο, απέναντι από το εφετείο. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα για να φτάσει εκεί, λογικά θα έχεις κάποια τρόβαλα με τον νόμο, αλλά θα πεις καφεδάρα. Όντως, αξίζει. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αρχικά. Τι σπουδές έχεις κάνει, ποιο είναι το background σου σε εκπαιδευτικό επίπεδο? Εντάξει, εννοείται, έχω τελειώσει λύκειο κτλ. Έχω μπει σε μια ιδιωτική σχολή bachelor, γαλλική αθλητική γυμναστική ακαδημία, όπου έχω τελειώσει. Και τώρα ασχολούμαι full time με την πυγμαχία. Αυτό το αντικείμενο που ήθελες να ακολουθήσεις το έχεις φανταστεί ή απλά προέκυψε στην πορεία? Όχι, όχι, προέκυψε. Μέχρι πρώτη λυκείου δεν ήξερα τι θα κάνω. Άλλαζα αναδίμηνο, άλλαζα τι ήθελα να κάνω. Και ήταν η μέρα που ξεκίνησε η πυγμαχία, που μετά από την πρώτη προπόνηση και όλα, νομίζω, λέω εντάξει, αυτό θέλω να κάνω. Και γύρισα όλη μου τη ζωή γύρω από αυτό το κομμάτι. Το sport science, ας πούμε, το κομμάτι αυτό θέλεις κάποια στιγμή να το εξασκήσεις περισσότερο? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι φοβερή επιστήμη. Δηλαδή, άμα δεν έχεις μπει στο χώρο να καταλάβεις, και όχι το χώρο απλά να κάνεις γυμναστική, το χώρο μέσα να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σώμα, τι πρέπει να κάνεις, τα διαφορετικά ερεθίσματα που θα του δώσεις, τι θα βοηθήσει, είναι απίστευτο και μπορείς να αναπτύξεις αθλητές πάρα πολύ. Και φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο κολλάει και πολύ με το αθλητικό background που ακολουθείς. Πιστεύω δηλαδή, καταλαβαίνεις στην προπόνηση τι ακριβώς κάνεις και γιατί το κάνεις. Ναι, 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 ακριβώς. Καταλαβαίνω ακριβώς, ας πούμε, τι δουλεύω και βλέπω ότι δουλεύουν, ότι κάνω πράγματα με την προπόνηση. Η πυγμαχία τώρα, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, φαντάζομαι. Τεράστιο. Πώς μπήκε ακριβώς στη ζωή σου και σε ποια ηλικία μπήκε? Κοίτα. Μπήκε Δευτέρα Λυκείου που ξεκίνησα να κάνω πυγμαχία. Αλλά όλο το story είναι ότι από την Πέμπτη Δημοτικού, 10 χρονών νομίζω ήμουν τότε, είχα δει το Rocky 4 στην τηλεόραση. Κλασικά. Ναι, κλασικά. Βέβαια. Όλοι με κάποιο Rocky κολλήσανε. Και έλεγα στους γονείς μου: θέλω να κάνω πυγμαχία, θέλω να κάνω box, θέλω να κάνω πυγμαχία. Και δεν θέλανε. Δεν θέλανε με τίποτα. Οπότε όταν ήταν πια δικιά μου επιλογή, πήγαμε ένα φίλο μου και ξεκινήσαμε kickboxing στο EFL. Και μέσα στο μήνα, δίμηνο, λέω θέλω να κάνω πυγμαχία. Τώρα μου άνοιξες πολλά παρακλάδια και οπότε θα πιαστώ από το πρώτο παρακλάδι για το Rocky. Ας πούμε, το οποίο το έχω δει και εγώ, είμαι μεγάλος φαν. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχεις μια άλλη ματιά, ρε παιδί μου, σαν αθλητής. Πόσο πιστεύεις ότι είναι αληθινό το Rocky, σαν πυγμαχία? Σαν πυγμαχία, οι 12 γύροι μέσα στο τετράγωνο είναι απέχει όσο γίνεται από την πραγματικότητα. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ταινίας, η προπόνηση, τα συναισθήματα, όλα αυτά τα έχουν πετύχει πάρα πολύ. Εμένα ξέρεις μου είχε κάνει εντύπωση το Rocky. Γιατί δεν κάνει ποτέ άμυνα, ρε φίλε? Δηλαδή δεν έχω δει κάποιον να έχει ψηλά τα χέρια του. Πραγματικά. Ποτέ. Πραγματικά. Δεν τη νοιάζει άμυνα στην ταινία. Καταλαβαίνω. Θέλει να κάνουν επίθεση. Καταλαβαίνω ότι είναι σινεμά. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να δέχεσαι τέτοια χτυπήματα σε αυτή την ένταση και να στέκεσαι. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω εγώ. Συμφωνώ. Ναι, δεν γίνεται. Άμα δει τα καινούργια, άμα δει α πούμε Southpaw, Creed. Το Southpaw ήταν πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, πιστεύω. Ναι, και το box μέσα, το άθλημα και τα υπόλοιπα. Και το ξέρεις ποιο άλλο μου άρεσε, το Fighter με τον Wahlberg, το οποίο είναι αληθινή ιστορία με τα αδέρφια. Και αυτό ξέρεις τι μου άρεσε, είχε το point of view. Που ρε παιδί μου είχε τη μετάδοση πώς θα γινόταν στα κανάλια τα κανονικά. Ναι, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν, να το βλέπω σαν viewer, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία δεν έγινε. Και τώρα έπαιξε πάρα πολύ ωραία ο Μάλλον Γουόρμπουργκ. Ισχύει. Και εντάξει, και ο Κρίστιαν Μπέιλ έπαιξε πολύ καλά. Ναι. Που ήταν αλκοολικός, είχε προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα κάτι άλλο μου έκανε εντύπωση που θα ήθελα να το θίξουμε λίγο για τους γονείς που είπες πριν. Ότι όταν ακούνε το παιδί τους, το παιδί που είναι ενδιαφέρεται για μαχητικά αθλήματα. Ξέρεις, υπάρχει μια προκατάληψη και ότι να μην το κάνεις ποτέ. Και θα ήθελα να μου πεις εσύ δηλαδή πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό, ενώ θέλεις να το κάνεις τόσο πολύ.
Κοίτα, όταν ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να πω κάτι. Δηλαδή, το βλέπα, μ' άρεσε σαν άθλημα, έλεγα εντάξει, θα πάω να χτυπήσω το σάκο. Δεν μπορούσα να καταλάβω κάτι παραπάνω. Τώρα, όταν ξεκίνησα και τους είπα, ας πούμε, έχω ξεκινήσει πυγμαχία κτλ. Δεν μπορούσα να μου πούνε μη μπας κτλ. Και συμφώνησα. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάποια παιδιά δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, οι γονείς επιβάλλονται περισσότερο. Ναι, οκ. Okay. Θεωρώ δηλαδή ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα θα έπρεπε να υπάρχει μία παιδεία, ας πούμε, ως προς τα μαχητικά αθλήματα και όχι μόνο, γενικά στην άθληση, και μία πληροφόρηση. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι. Και γι' αυτό χαίρομαι που ήρθες εδώ, που είσαι ένας αθλητής ο οποίος έχει παίξει και κάποιους αγώνες. Και θέλω να μας πεις δηλαδή λίγο την δική σου οπτική. Πόσο επικίνδυνο είναι, δηλαδή το ότι. Ξέρεις, γενικά αυτό, αν είσαι απ' έξω, δεν μπορείς να το ξέρεις ακριβώς. Έχει βγει επί σειρά ετών από το ESPN κιόλας, που είναι τεράστιο αθλητικό site, το άθλημα με τους λιγότερους τραυματισμούς. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Εντάξει, άλλο οι αγώνες και τα λοιπά και ο πρωταθλητισμός. Ναι. Εκεί πέρα πάμε σε άλλο κομμάτι. Αλλά σαν αθλητισμός είναι. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο και βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά στα πάντα. Αυτοπεποίθηση, πώς να αντιμετωπίζουν τη ζωή τους μετά, τα προβλήματα. Είναι δηλαδή απίστευτο πολύ... το πόσο καλό κάνει. Τα κέρδη πιστεύεις ότι είναι πιο πολύ mental, δηλαδή πιο πολύ ψυχικά, έτσι. Ακριβώς. Αυτό τώρα εντωμεταξύ είχα πάει και εγώ σε ένα podcast και ακριβώς τα ίδια είπαμε σένα. Οπότε χαίρομαι που ταυτιζόμαστε γενικά. Ναι. Επίσης τώρα κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι ξεκίνησες από kickbox. Mm-hmm. Και πώς δηλαδή. Ξεκινώντας από kickbox, αποφάσισες ότι ξέρεις τι, θα κάνω πυγμαχία. Λοιπόν, εγώ από τότε που ήθελα να ξεκινήσω, ήθελα πυγμαχία, box. Όπως και το Rocky που είδα, ήταν box. Ο κολλητός μου, όπου ξεκινήσαμε μαζί, έκανε kickbox. Βρήκαμε τον παλιό του προπονητή, τον Ηρακλή Μέρτογλου, στο EFL, όπου είναι και προπονητής μου τώρα, και μου λέει πάμε εκεί. Οπότε πήγα κι εγώ και είναι σχολή kickboxing. Οπότε ξεκίνησα kickbox. Μια παρένθεση, το kickbox είναι πολύ πιο διαδεδομένο στην Ελλάδα, πιστεύω, λόγω του Ζαμπίδη. Ναι, επειδή ναι. Έχουμε διακρίσει στο kickbox, όλοι βλέπανε το kickbox, λένε θέλω να κάνω kickbox. Όπου δεν έχουμε μεγάλες διακρίσεις ακόμα στην πυγμαχία για να γίνει το ίδιο. Καθώς πήγα και έκανα την προπόνηση στο EFL, έκανα δύο μήνες πριν να έκανα kickbox. Τα πρώτα βήματα μόνο, δηλαδή να μάθω λίγο τις κλωτσιές, μπουνιές και αυτά. Και λέω στον Ηρακλή μετά θέλω να κάνουμε πυγμαχία, μπορούμε? Και ξεκινήσαμε έτσι να κάνουμε box. Για κάποιον που δεν ξέρει, ποια είναι η διαφορά εκτός από τις κλωτσιές, η διαφορά στη λογική θα πω εγώ, του kick με το box. Σαν λογική δηλαδή, κατάλαβες, σαν φιλοσοφία. Το kickbox είναι πολύ πιο αργό από την πυγμαχία. Και γενικά όσο περισσότερα χτυπήματα βάζεις σε ένα άθλημα, τόσο πιο αργό γίνεται. Δηλαδή δες, πυγμαχία, kickbox, muay thai, MMA. Το πιο γρήγορο είναι η πυγμαχία, το πιο αργό είναι το MMA. Έχεις πολύ πιο πολλούς κινδύνους στο MMA από την πυγμαχία για να προστατευτείς. Οπότε δεν μπορείς να πηγαίνεις να κάνεις 10 μπουνιές σε κάθε συνδυασμό, ας πούμε 5-10 είναι υπερβολή, εντάξει. Οπότε πυγμαχία είναι πολύ πιο γρήγορο άθλημα. Αυτό μου άρεσε εμένα. Έχει τις αποφυγές πάρα πολύ, άμυνες, χτυπήματα συνέχεια και σε ένα γύρο kickbox μπορεί να δεις 100 μπουνιές, ας πούμε. Και από τους δύο, 50 και 50. Σε ένα γύρο πυγμαχίας θα δεις 300 μπουνιές από τον καθένα. Ναι, είναι και η βάση βασικά η πυγμαχία. Ναι. Αυτό. Ωραία, είπες για το EFL τώρα και τον Ηρακλή. Έχεις και άλλον δάσκαλο από ό,τι ξέρω. Ναι, και τον Νίκο τον Ανδράδη τον Μαρούς. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή, πώς γίνεται αυτή η συνεργασία, δηλαδή. Το EFL δεν είναι σύλλογος για να παίξουμε σε πανελλήνια πρωταθλήματα κτλ. Οπότε έπρεπε να πάρουμε το δελτίο μου και να το πάμε σε έναν σύλλογο πυγμαχίας. Ο Ηρακλής με τον Νίκο τον Ανδρεάδη συνεργάζονται πάρα πολλά χρόνια. Είναι και πολύ καλοί φίλοι. Οπότε όσα παιδιά κάνουν πυγμαχία στο EFL έχουν το δελτίο του στον Νίκο τον Ανδρεάδη, στο Μαρούσι. Okay, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ σε γνώρισα έτσι για αυτούς που δεν ξέρουν. Πήγαινα και εγώ στον Νίκο τον Ανδρεάδη, ναι, για ένα φεγγάρι, έτσι γνωριστήκαμε.
ο οποίος είναι πολύ αξιόλογος δάσκαλος, θα πω εγώ. Εντάξει, όντως. Οφείλω να το πω αυτό, νομίζω. Βέβαια. Η αθλητική προετοιμασία τώρα, θέλω να σε ρωτήσω λίγο, πώς είναι βαριά δηλαδή, πώς είναι η καθημερινότητά σου? Σε προετοιμασία τώρα ή γενικά η καθημερινότητα? Γενικά, ας πούμε, ένας αθλητής του δικού σου επίπεδου, πώς είναι η μέρα του και όταν φτάνουν οι αγώνες, πόσο πιο έντονη γίνεται αυτή η προετοιμασία? Κοίτα, εγώ κάνω συνέχεια διπλές προπονήσεις κάθε μέρα, πρωί, βράδυ. Πρωί θα κάνω ή τα βάρη μου ή το τρέξιμό μου, βράδυ πάντα, απόγευμα μάλλον, πυγμαχία. Δηλαδή είμαι δεν είμαι σε προετοιμασία, θα κάνω αυτό το πράγμα. Όταν μου λένε 6 αγώνα τότε και μπαίνω ουσιαστικά την προετοιμασία μου, που είναι ένας μήνας πριν, η προετοιμασία κρατάει πάνω κάτω ένα μήνα, και εντός και εκτός προετοιμασίας. Απλά όταν θα μου πούνε 6 τότε αγώνα ή έχουμε τότε αγώνα, η προετοιμασία αρχίζει, συνήθως η προετοιμασία είναι ένας μήνας, ξέρετε και τον αγώνα βέβαια, ουσιαστικά θα ξανακάνω διπλές προπονήσεις, απλά με διαφορετικά ερεθίσματα. Λίγο πιο γρήγορα, λιγότερα κιλά μπορεί θα βάρει και θα κοπούνε όλα την τελευταία εβδομάδα, που είναι η ξεκούραση, μία προπόνηση μόνο έντονη, και να φτάσει τα κιλά. Όταν λες διπλές προπονήσεις, ας πούμε, κάνεις πρωί βάρη παράδειγμα? Ναι, πρωί θα κάνω ή τα βάρη μου ή το τρέξιμό μου, φυσική κατάσταση, strength and conditioning βασικά, και το απόγευμα θα είναι πάντα η πυγμαχία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι για τα βάρη. Εντάξει, πιο ξεζητημένο θέμα. Η προπόνησή σου είναι πιο εκρηκτική, δηλαδή έχεις λιγότερες επαναλήψεις, λιγότερα κιλά ή περισσότερες επαναλήψεις? Πώς ακριβώς το κάνεις? Εξαρτάται σε τι περίοδο είμαι. Τώρα, ας πούμε, δουλεύω ταχυδύναμη. Ούτε πάρα πολλά κιλά, αλλά όχι ελαφριά. Λίγες επαναλήψεις, έκρηξη πολύ. Μπορεί το καλοκαίρι, ας πούμε, που άμα δεν έχω αγώνες, να δουλέψω δύναμη. Πολλά κιλά, λίγες επαναλήψεις. Και πολύ functional, να φανταστώ, κάνεις. Ναι. Και crossfit, λογικά, γιατί ο πυγμάχος νομίζω πρέπει να κάνει, δεν πρέπει? Τώρα εντάξει, το crossfit είναι άλλη κουβέντα. Crossfit εννοώ τύπου κυκλική, ρε παιδί μου, cross training, αυτό εννοώ. Στο τέλος της προπόνησης θα μπει το conditioning. Το λέμε conditioning εκεί πέρα, ναι. Και τώρα, λοιπόν, για να φανταστώ τώρα ότι εσύ, για να κάνεις μια τέτοια καθημερινότητα, δεν δουλεύεις πουθενά αλλού? Δεν δουλεύω σε τύπου 1-8 ώρο να πηγαίνω εκεί πέρα, ναι. Όχι, κάνω μερικά personal training. Λόγω του επαγγελματός. Ναι. Αυτό σε ρωτάω γιατί καταλαβαίνω ότι αν θες να φτάσεις σε ένα επίπεδο ψηλά, πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο, όπως μου είπες τώρα. Οπότε, ρε παιδί μου, θέλω να σε ρωτήσω, στην Ελλάδα κυρίως, γιατί εδώ ζούμε, έτσι, πόσο εύκολο είναι ένας αθλητής που θέλει να πάει λίγο παραπάνω να επιβιώσει στη ζωή του, δηλαδή να βιοποριστεί, ρε παιδί μου, πώς θα το πω αλλιώς? Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Άμα δεν έχει στήριξη από την οικογένειά σου, από τους φίλους και τα λοιπά, οτιδήποτε, δεν σου λέω οικονομική στήριξη, να σε στηρίζουν, να πιστεύουν σε αυτό που κάνεις και τα λοιπά, να βρεις και έναν τρόπο να βγάζεις κάτι, γιατί δεν πληρώνει ο αθλητισμός άμα δεν φτάσεις σε μεγάλο επίπεδο. Πρέπει να παλέψεις πάρα πολύ δηλαδή στη ζωή σου για να γίνεις αθλητής, ειδικά στη χώρα μας. Ναι, ειδικά στη χώρα μας. Δηλαδή, εγώ συγχαίρω ανθρώπους που έχουν κάνει τέτοια βήματα, ξέροντας ότι το background τους, ας πούμε, στη ζωή δεν τους τα έφερε τόσο εύκολα. Mm. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τις διακρίσεις που έχεις. Ωραία. Να πούμε λίγο εδώ για τον κόσμο που δεν σε γνωρίζει. Εννοείται. Γιατί, όπως είπαμε, στην Ελλάδα ποιος βλέπει η πυγμαχία? Όχι. Όπως μου είπες πριν, off camera, πήγε ο Κανέλο Άλβαρες, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ίσως από τους top. Είναι, σήμερα βγήκε κιόλας ο πιο ακριβοπληρωμένος μαχητής στον κόσμο. Και από τη λίστα Forbes. Πήγε στη Μύκονο. Είναι αυτή τη στιγμή τώρα στη Μύκονο. Πήγε στη Μύκονο, δεν τον αγνώρισε κανένας, έτσι. Όχι. Αυτό δηλαδή δεν σου φαίνεται ακραίο? Ναι, μου φαίνεται πολύ ακραίο. Οπότε να πούμε και για τον κόσμο, τι διακρίσεις έχεις? Στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έπαιξα, κατηγορία νέων, 16-18 χρονών νομίζω είναι, πήρα την δεύτερη θέση, έχοντας, ναι, με 3 αγώνες που έπαιξα πήρα την δεύτερη θέση. Μετά την επόμενη χρονιά Under 22, κάτω 22 πρωτάθλημα, πρωταθλητής Ελλάδος. Τρίτη θέση στην elite κατηγορία ανδρών, αλφα κατηγορία. Και μετά 2 συνεχόμενες χρονιές πάλι πρωταθλητής Ελλάδος Under 22. Αυτό τώρα σε τι κατηγορία κιλών είναι? 75 κιλά όλα. Τώρα περιληπτικά, οι κατηγορίες κιλών είναι στην πυγμαχία, πώς ακριβώς πάνε?
Λοιπόν, αλλάξανε τώρα τελευταία και τη βάλανε περισσότερες και είναι πιο εύκολο. Και ουσιαστικά ήταν, όταν ξεκίνησα να παίζω, ήταν 69 κιλά, 75 κιλά, 81 κιλά, 91 συν. Και πιο κάτω ήταν νομίζω τα 64, 60 και 57. 46 νομίζω πιο κάτω, αλλά δεν θυμάμαι τόσο καλά τα μικρές κατηγορίες. Αυτά διαφέρουν από αεραστεχνική σε επαγγελματική επιμαχία. Η επαγγελματική κατηγορία είναι πολύ περισσότερες κατηγορίες. Αλλά τις αλλάξανε τις κατηγορίες κιλών στην αεραστεχνική επιμαχία. Τώρα, το τελευταίο χρόνο, στην Ολυμπιάδα του 2021, ήταν αντί για 69 έγινε 67 και 71. Το 75 μείνανε. Τα 81 γίνανε 80 και προσθέθηκαν 86 και 92. Εν τω μεταξύ, τώρα που πες Ολυμπιάδα, το ξέρεις ότι θα αποσυρθεί η πυγμαχία από το. Από το 28. Το 28 από το Λος Άντζελες, νομίζω. Ναι, Λος Άντζελες. Και το 24 στο Παρίσι αλλάξανε πάλι τις κατηγορίες και από 13 κατηγορίες κιλών που είναι, τις κάνανε 7. Και είναι απίστευτα δύσκολο να. Να διακριθείς. Ναι, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά κιλών. Από τα 63,5 πηγαίνει στα 71, από τα 71 στα 80 και από τα 80 στα 92 συν. 92, συγγνώμη. Πιστεύεις ότι αυτό είναι πλήγμα, ας πούμε, για την πυγμαχία? Ναι. Γιατί πήραν αυτή την απόφαση όμως? Σύμφωνα με ό,τι είπε η Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί βγάλανε από την Ολυμπιάδα του 28 δύο αθλήματα. Και την πυγμαχία και την άρση βαρών. Η οποία είναι πατροπαράδοτα, ναι, για τους εξαγωνιστές. Την πυγμαχία τη βγάλανε λόγω διεφθαρμένης ομοσπονδίας και την άρση βαρών για... Ντόπινγκ, φαντάζομαι. Ντόπινγκ. Ναι, εντάξει, κλασικά. Ναι. Τώρα, αυτό μου φαίνεται λίγο ακραίο, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί διακόπτεις ένα άθλημα και γιατί δεν κάνεις μια αναδιάρθρωση της διεφθαρμένης ομοσπονδίας, ας πούμε. Γιατί η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έχει καμία σχέση με την Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Η Ομοσπονδία είναι η ΑΙΜΠΑ. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τα έχουν σπάσει, υποτίθεται. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τα έχουν σπάσει λογικά η Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως και, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην Ολυμπιάδα του Ρίο το 2016, που ήταν υπό τη αιγίδα της ΑΙΜΠΑ, ήταν η πιο κακή Ολυμπιάδα για την πυγμαχία. Όλα τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν στημένα. Ναι. Και το 21. Είχες πάει και εσύ, αν δεν κάνω λάθος. Στην Ολυμπιάδα, όχι. Όχι, είχες πάει σε ευρωπαϊκό της ΑΙΜΠΑ, νομίζω. Είχα πάει στο παγκόσμιο της ΑΙΜΠΑ. Και είχες παίξει με έναν Κολομβιανό ή Εκουαδόρ. Εκουαδόρ. Και είχες χάσει εκεί. Είχα χάσει. Το είδα από το YouTube, το Match Live. Είχα παίξει με ένα πάρα πολύ καλό αθλητή. Δηλαδή τώρα βγήκε, νομίζω, η πρώτος ή δεύτερος Παναμερικανικός. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν κάτι κακά μετρήματα στον πρώτο γύρο και τα λοιπά, αλλά έχασα δίκαια. Αλλά ναι, ήταν φοβερή εμπειρία. Είδα μετά στο τέλος ότι την απογοήτευσή σου βασικά και σαν να μην το πίστευες ότι έχασες, δηλαδή. Όχι, εντάξει, το πίστευα. Ναι. Απλά θα μπορούσα να κάνει πολλά περισσότερα, πιστεύω. Αυτό τι πιστεύεις ότι έφταξε και δεν κέρδισες τότε αυτό? Ήταν πολλοί παράγοντες. Ήταν το τι είχαμε περάσει για να φτάσουμε εκεί πέρα. Ήταν δύσκολο. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που μου λες, γιατί βλέπεις κάποιον αθλητή και λες, γιατί ρε φίλε, ας πούμε, έκανε αυτή την απόδοση, ξέρω, αλλά δεν ξέρεις τι έχει περάσει μέχρι να φτάσει ακριβώς εκεί. Ναι. Π.χ. ας πούμε, για τον Μαγκρέγκορ θα σου πω τώρα που τον κράζουν όλοι. Αυτός, ρε παιδί μου, είχε σπασμένο πόδι και έπαιξε, αν θυμάμαι, με τον Μπριόρ, έτσι λένε τώρα. Ναι. Και του φύγε το πόδι, ας πούμε, και λένε ότι έχει χάσει, ρε παιδί μου, την αξία του. Αλλά έχει περάσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι κρίμα να κατακρίνεις κάποιον αθλητή με μία απόδοση. Ακριβώς αυτό. Εγώ σε είχα δει και στο Artemis Fight Night. Είχα έρθει πέρυσι το καλοκαίρι. Και σε είχα δει με τον Γιώργο τον Νταντάμ, είχες παίξει. Ακριβώς. Και εκεί κάτι είχε γίνει, νομίζω, στον αγώνα. Γιατί βγήκες και είπες μετά ότι ευχαριστώ τον Γιώργο. Ναι, κανονικά ο αγώνας είχε κληθεί με έναν μαθητή του να παίξω. Στα 72,5 κιλά. Όπου εντάξει, επειδή με ήξερε ο Γιώργος. Δεν ήθελε να βάλει τον αθλητή του και λέει: για να μην χαθεί ο αγώνας, θα παίξω εγώ. Που δεν είναι καν κατηγορία του κιλών. Ναι, ναι. Δηλαδή παίζει πιο χαμηλά. Και ήρθε για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Και πολύ καλός αθλητής ο Γιώργος. Ναι, ξέρεις τι άλλο μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, εγώ ασχολούμαι με την πυγμαχία, αλλά πιο
ούτε αγώνες έχω παίξει, ας πούμε, ναι. Και οποιοδήποτε που βλέπει. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι βλέπεις δύο άντρες, ας πούμε, να παλεύουν σε ένα ring για χι γύρους. Και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Πώς μετά τον αγώνα, δηλαδή αγκαλιάζονται σαν αδέρφια. Αυτό πάντα μου έκανε εντύπωση. Και θέλω να σε ρωτήσω εσύ, επειδή το έχεις ζήσει αυτό. Πώς, γιατί συμβαίνει αυτό? Θα σου πω γιατί υπάρχει ο σεβασμός, πιστεύω, στους περισσότερους μαχητές. Το να μπει με στο ring και να παίξει αγώνα, όσο είναι 4-3 λεπτά, 6-3 λεπτά, 12-3 λεπτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε υπάρχει αμοιβαίος, πιστεύω, σεβασμός ο ένας προς τον άλλον. Είστε αντίπαλοι για αυτά τα λεπτά που θα παίξετε. Άμα με το που τελειώσει ο αγώνας, τελειώνει και η αντιπαλότητα. Είναι μοναχικό άθλημα, η υπομαχία τελικά. Είναι μοναχικό όταν είσαι πάνω στο ring. Γιατί από πίσω υπάρχει μεγάλη ομάδα που σε βοηθάνε και σε στηρίζουν. Γιατί, ξέρεις, λέγεται ότι είναι the loneliest sport, ας πούμε, έτσι, ναι, λέγεται. Όντως. Και sweet science. Ναι, είναι sweet science. Είναι sweet science 100%. Αυτό για ανέλησε το μας λίγο περισσότερο. Το sweet science. Τι σημαίνει ακριβώς, δηλαδή, ο όρος γλυκιά επιστήμη. Γλυκιά επιστήμη. Είναι... Δεν είναι... θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό και τελείωσε, θα μου βγει. Δηλαδή δεν θα μπω, θα κάνω άσο 2-3 και ο άλλος θα πει κάτω. Πρέπει να πας να δεις ο άλλος, αλληλεπιδρά πάρα πολύ ο ένας με τον άλλο. Άμα θα κάνω άσο και ο άλλος θα αποφύγει, τι θα γίνει μετά? Πρέπει να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Να είσαι γρήγορο, να περιμένεις, ας πούμε, εγώ θα κάνω άσο για να τον αποφύγει, για να του δώσω το 2. Άμα αποφύγει όμως αυτό το 2. Αυτά αλλάζουν μετά. Ναι. Είναι σαν παρτίδα σκάκι δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Μια πολύ πιο γρήγορη παρτίδα σκάκι. Okay, τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι για την πυγμαχία και πώς πηγαίνει το άθλημα, δηλαδή πώς εξελίσσεται. Ας πούμε, βλέπεις γνωστούς YouTuber, ας πούμε, στην Αμερική, να παίζουν επαγγελματικούς αγώνες. Ο Jake Paul και ο Logan Paul, ο αδερφός του. Αυτό πιστεύεις δείχνει κάπως μια πτωτική πορεία του αθλήματος, ή είναι κάτι το οποίο είναι show και δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε? Πώς θα το όριζες εσύ? Κοίτα, θα βγουν σίγουρα και θα σου πούνε και τα δύο, ότι έχει πέσει πάρα πολύ το άθλημα της πυγμαχίας, κοίτα ποιοι παίζουν και κάνουν show και τέτοια. Εγώ θα δω το ποτήρι μισογεμάτο και θα πω ότι κοίτα αυτούς που παίζουν, ότι έχουν πόσο, 20 εκατομμύρια subscribers ο καθένας. Ναι. Και δίνουν το παράδειγμα σε μικρότερα παιδιά να δουν και να ασχοληθούν με την πυγμαχία. Γιατί παιδιά που πριν 5 χρόνια δεν ήξεραν κανέναν αθλητή, ναι, μαχητικών αθλημάτων, θα δουν τον Jake Paul ή ανάλογα τον Logan Paul ή όποιος είναι αυτός YouTuber που παρακολουθούν να παίζει, και θα ψάξουν μετά. Θα δουν ότι στην υποκάρτα, ας πούμε, ή πιο πάνω ή πιο κάτω έπαιζε ο Κανέλο. Θα δουν τον Κανέλο. Θα μπουν μετά να δουν ένα αντίπαλο του Κανέλο, θα δουν το Mayweather. Θα αρχίζουν να γνωρίζουν έτσι την πυγμαχία. Οπότε δεν το θεωρώ κακό. Ναι, απλά το marketing γίνεται με σωστό τρόπο. Δηλαδή, αυτό που πρεσβεύει αυτός είναι καραγκιοζηλίκη ή είναι όντως ότι το προμοτάρουμε? Δεν ξέρω, έχω απορία. Εγώ δεν έχω καταλήξει, αυτό σε ρωτάω. Ναι, κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ έχω καταλήξει τι είναι ο συγκεκριμένος ο καθένας από αυτούς. Αλλά εφόσον βλέπω ότι ανεβαίνει το άθλημα της πυγμαχίας. Σαν θετικό το πράγμα. Ναι, το κρατάω σαν θετικό. Και τώρα, επειδή λέμε για γνωστούς πυγμάχους και YouTubers και τέτοια, έχεις μία σχέση με τον Καμπόσο από τη... εντάξει. Μία επαφή, ας πούμε. Ναι, είχαμε παίξει το ίδιο event. Ναι. Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και παίξει το γαλάτσι, ήμουν και εγώ στην υποκάρτα. 2019? Ναι, το καλοκαίρι του 19. Και με την Λιναρδά του από τη Μουσική. Ναι, είχε παίξει για υπεράσπιση παγκόσμιου τίτλου. Ναι. Και εντάξει, ήταν τεράστιο να παίζω σε υποκάρτα παγκόσμιου τίτλου, την WBO, νομίζω. Ήταν απίστευτη. Τον Καμπόσο, δηλαδή, τον γνώρισε, μιλήσατε, ναι, εννοώ. Μιλήσαμε λίγο, ναι. Πώς, τι γνώμη έχει γι' αυτόν? Είναι αθληταράς. Είναι φοβερός αθλητής. Νομίζω είναι ο ορισμός του hard work pays off. Ναι. Γιατί από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έχει φτάσει και είναι undisputed champion of the world. Είναι έχει όλες τις ζώνες. Με το Λόπες, να σου πω την αλήθεια, εγώ όσο και να ήθελα να κερδίσει, δεν το πίστευα ούτε εγώ, σκέψου. Ούτε εγώ το πίστευα. Δηλαδή,
με ρωτάγανε την προηγούμενη μέρα πώς θα βλέπεις Καμπός ο Λόπες. Ναι. Εμένα ο Λόπες μου αρέσει πάρα πολύ στον πυγμάχο. Συνήκησε και τον Λοματσέγκο, που είναι απίστευτος πυγμάχος. Εντάξει, και το Λοματσέγκο ήταν τραυματίας βέβαια. Δεν ήταν έτοιμος 100%. Θα σου anyway. Πω. Όλοι όταν χάσουν βγαίνουν και λένε τραυματίες. Εντάξει, ναι. Άμα είσαι τραυματίας, πες ότι είμαι τραυματίας, δεν θα παίξω. Η αλήθεια είναι ότι ο Λοματσέγκο δεν έπαιξε καθόλου καλά σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έπαιξε καλά γιατί. Πήγε πολύ στηρητικά, πιστεύω εγώ. Δηλαδή έφαγε 5 γύρους έτσι. Για να... Και ο άλλος μπήκε δυνατά, ρε φίλε. Ο άλλος μπήκε δυνατά. Ο άλλος είναι πάντσερ. Ναι. Και πιστεύω χάλασε το παιχνίδι του Λοματσέγκο. Και δεν μπορούσε να επανέλθει μετά, Δεν φοβόταν ο Λοματσέγκο να μπει. Δηλαδή. Ναι. Και μετά από αυτό το παιχνίδι έβλεπα τον Λόπες και μου άρεσε πάρα πολύ σαν πυγμάχος. Όπως προσεγγίζει το άθλημα, η πιεστικότητά του. Μ' άρεσε. Λέω αυτό θα γίνει πρωταθλητής, ναι. Θα πάρει όλες τις ζώνες. Με τον Καμπόσο βέβαια δεν έπαιξε καθόλου καλά. Ναι, με τον Καμπόσο. Ίσως ήταν και έτοιμος ο Καμπόσος, έτσι. Όχι, ήτανε. Εννοείται πως ο Καμπόσος ήταν έτοιμος. Αλλά ο Λόπες θα παράτησε. Ναι. Άμα δεις, νομίζω ακυρώθηκε τρεις φορές το fight για να παίξουν. Ναι, το θυμόμαστε. Δεν έφτανε τα κιλά ο Λόπες, δεν έκανε προπονήσεις. Εντάξει, ήταν και COVID τότε. Αλλά ναι, δικαιολογίες. Ναι. Γίνανε τόσα παιχνίδια μέσα στο COVID. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν παίζει λόγω COVID. Ναι. Απλά θα ένα δεν έφτανε τα κιλά, αφού και την ημέρα της ζύγησης, ναι. Που τελικά έγινε ο αγώνας, ήταν μισό κιλό πάνω νομίζω και ζήτησε παράταση. Ναι. Που εντάξει, εν τέλει πήρε 15 λεπτά παράταση και έφτασε τα κιλά. Αλλά ναι. Εντάξει, πάντως αυτό που έκανε ο Καμπόσος στον 11ο γύρο, αν δεν κάνω λάθος, που έπεσε, έκανε knockdown, εκεί δηλαδή. Πώς σηκώνεται, ρε φίλε. Ο Καμπόσος. Ο Καμπόσος έπεσε, έκανε knockdown. Του έκανε knockdown στον 11ο γύρο, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, εκεί πέρα δεν σηκώνεσαι με τα πόδια, σηκώνεσαι με την ψυχή σου. Αυτό δηλαδή. Δεν μπορώ να το κατάλαβω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν το χωράει το μυαλό. Πόσο πολύ το θες. Ναι. Είναι αυτό πόσο πολύ το θες. Σου έχει συμβεί εσένα αυτό. Όχι σε αυτό το βαθμό. Όχι να πέσω και να σηκωθώ, ας πούμε, και να πω τέτοια. Είναι να μην μπορώ άλλο. Να παίζω, ας πούμε, τέταρτο γύρο. Τρίτο γύρο. Και στο παγκόσμιο, ας πούμε, που έπαιζα με το Εκουαδόρ. Στο τρίτο γύρο πίεζα όσο πιο πολύ μπορούσα. Πάω και καταφέρω να πάρω, ας πούμε, το νοκάουτ. Εκεί πέρα τα τελευταία λεπτά έπαιζα με την ψυχή μου, δεν έπαιζα με τα χέρια μου. Και τώρα κάπου εδώ θέλω να σε πάω στην εθνική ομάδα. Ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ παρασκήνιο με την Ομοσπονδία και όλα αυτά. Εσύ ήσουν μέλος της εθνικής. Ναι, και ακόμα πρέπει να είμαι. Η εθνική με την Ομοσπονδία είναι αλληλένδετα, είναι ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα εσύ είσαι τιμωρημένος. Ο συλλογός μου είναι τιμωρημένος, ναι. Ναι. Αυτό εξήγησε μας λίγο, γιατί και εγώ δεν το ξέρω το background. Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι τιμωρημένος, αλλά γενικά υπάρχει ένας πόλεμος από την Ομοσπονδία με το συλλογό μου. Ξεκίνησε πέρσι, που ήταν να πάω στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 22, σαν ο μόνος πρωταθλητής Ελλάδος που έχει πάρει την κατηγορία μου. Και ενώ έκανα προετοιμασία 6 μήνες εν μέσω πανδημίας, ένα μήνα, όχι, ούτε καν ένα μήνα, μία εβδομάδα πριν φύγω για Ιταλία που ήταν το πρωτάθλημα, μου ανακοινώνει η Ομοσπονδία ότι δεν θα παίξεις. Αυτό γιατί, υπήρχε κάποια δικαιολογία? Ναι, πήγαμε, κάναμε τη συνάντηση με τον πατέρα μου και τον προπονητή μου, τον Ηρακλή. Γιατί ο Ανδρεάδης ήταν στο Ντουμπάι για να πάρει το τρίτο του αστέρι ΑΙΜΠΑ, να γίνει ομοσπονδιακός προπονητής. Πήγαμε τον Ηρακλή, συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, να τον ρωτήσουμε γιατί γίνεται αυτό και δεν μπορώ να πάω. Και μου λέει, είναι καινούργια ομοσπονδία, δεν υπάρχει τεχνική επιτροπή, δεν υπάρχουν ομοσπονδιακοί προπονητές. Θέλουμε να δούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα στην Ελλάδα να κάνουμε sparring, να δούμε ότι δεν υπάρχει όντως κάποιος και μετά μπορείς να πας. Δεν προλαβαίναμε βέβαια μέσα σε μια εβδομάδα να γίνουν όλα αυτά. Λέμε εντάξει, άμα είναι να γίνουν έτσι και να είμαι εθνική ομάδα σωστή, να υπάρχει μια σύσταση σωστή, ναι. Μπορώ να. Εντάξει. Για καλό γίνεται. Από τη στιγμή που είχε τίτλο όμως, αυτό δεν έφτανε από μόνο του. Κανονικά θα πρέπει να φτάνει. Βέβαια, αυτά ήταν δικαιολογίες. Γιατί δύο εβδομάδες μετά, σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα παιδών, στείλανε μία αθλήτρια. Βασικά αθλητές. Δεν θέλω να πω ονόματα κτλ. Ναι. Όπου όχι δεν είχε πάρει πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας, γιατί δεν είχε ξαναπαίξει αγώνα πυγμαχίας. Η εθνική ομάδα πλέον
πώς να σου το πω, έχει μέλη τα οποία όντως, ας πούμε, δεν έχουν εμπειρία. Αυτό ισχύει δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει καλύτερο τέλος πάντων. Θα μπορούσε. Όχι σε όλες τις κατηγορίες. Υπάρχουν, ας πούμε, ο Μιχάλης ο Τσαμαλίδης. Το παιδί κατάφερε κάτι απίστευτο. Πήρε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων, που είναι απίστευτο αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος καλύτερος στην Ευρώπη. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Οπότε κάποιες κατηγορίες θα μπορούσαν να έχουν καλύτερους, κάποιες κατηγορίες δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερους. Okay. Τώρα με την τιμωρία τι γίνεται, σε ποιο στάδιο είμαστε? Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω ακόμα 100%. Αλλά για μένα ουσιαστικά το πήρα απόφαση, σταματάω την ερασιτεχνική πυγμαχία εντελώς. Δεν ξανασχολούμαι, δεν μπορώ και θέλω να το γυρίσω επαγγελματικό. Αυτό είναι η στόχη σου για το μέλλον, έτσι. Ναι. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να επιτευχθεί δηλαδή? Απλά ξεκινάς, φτιάχνεις κάρτα BoxRec και γράφεις παιχνίδια επαγγελματικής πυγμαχίας. Αυτό είναι, πόσο εύκολο να είναι να γίνει αυτό? Εξαρτάται πόσο σωστά θες να το κάνεις. Η διαδικασία ποια είναι, ας πούμε? Να υπογράψεις ένα συμβόλαιο και να κλείσεις ένα αγώνα. Okay. Και η επαγγελματική πυγμαχία ξεκινάει από τους 5 γύρους μέχρι 12, φτάνουμε? Όχι, όχι, από τους 4. 4. Όταν είσαι έτοιμος, δούνε και καλά να έχεις παίξει 2-3 τετράγυρους, σε πάνε εξάγυρο, μετά 8γυρο, μετά 10 γύρους και για παγκόσμιο τίτλο πάει 12. Okay, okay. Εσύ δηλαδή τώρα θα ξεκινήσεις από... Από 4. Από 4. Έχεις κάτι σίγουρο να μας πεις εδώ, να βγάλουμε ένα... Σίγουρο δεν έχω. Λαβράκι. Όχι, σίγουρα ακόμα δεν έχω, αλλά υπάρχει περίπτωση να παίξω 3 Ιουνίου στο Athens Fighting Championship. Okay. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Θα μας δώσεις καμία πρόσκληση να έρθουμε? Εννοείται. βέβαια. Κάθε καλό να... πες μου. Α, μου κάνεις τέτοιο. Εγώ ήθελα. Α, θέλει... θέλει και ο Κώστας. Αμέ, εννοείται. Κώστα, να σου δώσουμε για να σε ένα μια προσκλησούλα. Διπλή θέλω. Διπλή, εντάξει. Να κάνουμε και live streaming, ε. Ναι, εννοείται. Αμέ. Ωραία. Να κάνουμε και βαγού ή διπλή πρόσκληση. Ξέρεις. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην πορεία σου. Να ξεκινήσει δυνατά. Κι άλλο ένα παιδί έχει από τον Golden Corner, ο Βαλέριος. Ναι. Ναι. Ήταν και αυτό στο Artemis Fight, νομίζω. Ναι, ήταν η κάρτα η βασική, νομίζω, αυτό. Στο main event. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι έπαιξε. Ναι. Και είχε κερδίσει, νομίζω. Ναι, εννοείται. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Αυτός είναι στα κιλά σου? Όχι. Πιο πολύ χαμηλά. Πιο χαμηλά. Πολύ πιο χαμηλά. Εγώ παίζω ουσιαστικά στο επαγγελματικό, τώρα θα παίξω middleweight. 72,5. Για πες μας και για τον άλλον αθλητή, τον συναθλητή σου, από τον Ανδρεάδη. Τον Νίκο τον Αντωνόπουλο. Ψάγια κιλά είστε? Νομίζω τελευταίο αγώνα. Βέβαια εντάξει, τώρα τελευταίο αγώνα εγώ είχα παίξει τα 71 κιλά. Ναι. Ο Νίκος πρέπει να έχει παίξει 80. Αλλά πάνω κάτω εκεί είμαστε. Εγώ δηλαδή θα παίζω τώρα 75, μπορεί και ο Νίκος να παίζει 75, μπορεί να παίζει 80 εκεί. Ο Νίκος είναι πιο ψηλός, ε. Είναι πολύ, αρκετά πιο ψηλός. Είναι ψηλός πάρα πολύ. Είναι, πρέπει να έχει φτάσει τώρα 91-92 κάπου εκεί. Ναι. Πώς πάει με τους αγώνες? Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τέλειο. Γενικά εντάξει, ο λόγος. Είναι Ελλάδος, Νίκο, Νίκος εννοείται. Ναι, ναι. Και ο Μάρκος δεν είναι τώρα που έχει ξεκινήσει λίγο στους νέων. Ναι. Ναι, ναι, στο τελευταίο πρωτάθλημα που είχαμε πάει όλοι μαζί και ο Νίκος και εγώ και ο Μάρκος. Στην Άρτα που είχε γίνει, είχα βγει πρωταθλητής στα 75 κιλά εγώ, under 22, πρωταθλητής νέων ο Νίκος στα 75 κιλά και τρίτος ο Μάρκος στα 67 νομίζω νέων. Οκ, okay, και έχεις και κάποια άλλα ξεκινήματα τώρα, να πούμε. Δηλαδή έχεις κάνει, κινείσαι και σε άλλο χώρο, δηλαδή σε ένα επιχειρηματίας. Α, πλέον. Ναι, εντάξει, ναι. Έχεις μια, είσαι co-owner, ας πούμε, μιας εταιρείας με αθλητικό εξοπλισμό, μαχητικό. Ναι, μέσα στην πανδημία είχα την ιδέα, όπου είπα και στον άλλο προπονητή του EFL, τον Δημήτρη Μόχου από Κωνσταντίνου, του MMA, ναι, ναι. Να φτιάξουμε γάντια πυγμαχίας και γενικά αθλητικό εξοπλισμό, όπου είναι αυτά εδώ πέρα. Ωραία. Αυτό είναι το μοβάκι, βλέπω Mov. Χρυσό, μαύρο. Ναι. Λέγεται Golden Fighting Gear η εταιρεία, γι' αυτό και Golden. Θα έχω βάλει το link κάτω στην περιγραφή, όποιος θέλει να το τσεκάρει. Έχετε και Instagram εκεί από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και e-shop site. Υπάρχει e-shop μέσα από το EFL MMA. Α, okay. Στο Instagram. Εντάξει, καλά πηγαίνει, εννοείται. Είναι πάρα πολύ καλό γάντι, δηλαδή αυτό που θέλαμε, αυτό που ήθελα ήταν να πάρουμε το όσο το δυνατόν καλύτερο γάντι γίνεται, γιατί
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακριβά καλά γάτια. Τύπου, δηλαδή, winning στην Ελλάδα δεν μπορείς να βρεις. Ναι, ναι. Μπορείς να βρεις λίγα ρέγες, λίγα rival, αυτά. Ήθελα να πάρω τέτοια ποιότητα γατιού, όσο το δυνατόν καλύτερο γίνεται, σε όσο το δυνατόν πιο προσιτή τιμή. Σε αυτή σου την ενέργεια τώρα που κάνεις σαν επιχειρηματίας σε αυτό το τομέα, ναι, πόσο βοηθάει ότι έχεις τριβεί με το άθλημα, ότι ξέρεις, ότι έχεις φορές γάτια? Πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρω ακριβώς πώς θέλω να είναι ένα γάντι μέσα στο χέρι μου. Έχω φορέσει πάρα πολλά γάντια. Πρέπει να έχω σπίτι μου, δηλαδή, γιατί τα κρατάω, θέλω να κάνω συλλογή. 14 ζευγάρια, κάτι τέτοιο. Και πάντα με το κάθε γάντι είχα ένα θέμα. Μπορεί να μην πάω για αντίχειρα σε μια βουνιά. Μπορεί τα κότσια να μην πιάνε καλά, να μην έδινε καλά το γάντι. Και τα ήθελα όλα αυτά σε ένα γάντι. Δηλαδή, κάθε καλό από κάθε μάρκα γαντιού το έβαζα στην Golden. Ναι, ναι. Και είσαι από αυτούς που, ας πούμε, έχει ημερομηνίες στα γάντια, ξέρω εγώ από σε τι αγώνες έχουμε παίξει. Τα έχεις αριθμημένα, δηλαδή. Το πρώτο μου γάντι, ξέρω εγώ. Το πρώτο μου γάντι το θυμάμαι, γιατί δεν γίνεται να το ξεχάσω το πρώτο γάντι. Αλλά με που έχω παίξει και τα λοιπά, έχω στα δεσίματα. Γιατί στους αγώνες, όχι σε όλους τους αγώνες, σε επαγγελματικούς βασικά, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που παίξαμε, σε διάφορα event, σου κάνουν ένα σκάτμαν, σου κάνει δέσιμο με τις γάζες. Αυτά μετά τα κόβεις, ναι, ναι, και τα κρατάς. Και τα κρατάς, okay. Βάζω μέσα ταμπέλα, χρονολογία, ημερομηνία και το event και τα κρατάω. Είναι όπως οι μπασκετμπολίστες που κερδίζουν που κόβουν το διχτάκι στο τέλος. Ακριβώς, ναι, κάτι τέτοιο. Να πούμε κάτι άλλο για την εταιρεία. Τι θες? Σιγά σιγά θα φέρουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε φέρει μέχρι στιγμής μόνο γάντια πυγμαχίας, γιατί θέλαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα θα φέρουμε γάντια πυγμαχίας με δερματίνη, που θα είναι ακόμα φθηνότερα, για να μπορεί και ο κάθε ασκούμενος να μπορεί να τα πάρει. Ναι. Γάντια MMA, επικαλαμίδες, μπαντάζ, εκεί πέρα κινούμαστε ακόμα. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να το γυρίσεις το MMA? Όχι. Όχι ποτέ. Ποτέ. Δεν σ' αρέσει σαν άθλημα? Δεν είναι ότι μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει και το MMA, μ' αρέσει και το Brazilian Jiu-Jitsu πάρα πολύ, που βλέπω στη σχολή που κάνουν. Αλλά είναι ότι μ' αρέσει τόσο πολύ η πυγμαχία, που δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδί μου, αν αύριο μεθαύριο έρχεται ο Dana White, ρε φίλε, στο UFC και σου λέει: Γεια σου, να σου δώσω τόσα λεφτά. Να το γυρίσει το. Θα πει όχι. Δηλαδή, θέλω να σου πω γιατί αυτά μπορεί να μην τα σκέφτεσαι τώρα, αλλά μπορεί να γίνουν κάποια στιγμή. Θα σου πω τι μέλλον θα έχω στο MMA και τι μέλλον θα έχω στην πυγμαχία. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στην πυγμαχία θα έχω πολύ μεγαλύτερο μέλλον, ναι, από ό,τι θα μπορώ να έχω στο MMA. Στο MMA θα μου δώσει π.χ. πες με έναν αριθμό 50 χιλιάρικα για να παίξω αγώνα. Πόσο πιο κάτω θα μπορώ να παίξω, λέει, θα νικήσω έναν αγώνα. Ναι. Μετά θα χάσω, μετά που πέσω θα ξανανικήσω. Απλά το MMA τώρα δηλαδή δεν είναι περισσότερη προβολή σαν άθλημα? Ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Ναι, έχει περισσότερη προβολή. Έχει ανέβει πάρα πολύ το UFC. Ναι. Έχουμε και τώρα τον... Και στην Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια. Με τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη, συναθλητή τον μου, έχω δει, το ναι, EFL, που είναι ο πολύ πρώτος, ο πρώτος Έλληνας αθλητής. Μάλλον το EFL είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει μπει στο UFC και ο Ανδρέας Μιχαηλίδης ο πρώτος Έλληνας που έχει πάρει νίκη στο UFC, που είναι τεράστιο. Και είχε παίξει στο Madison Square Garden, νομίζω. Ναι, σωστά. Τελευταίο αγώνα, ναι. Με έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, το Μπερέιρα, ο οποίος είχε στο kickboxing είχε βγάλει νοκάουτ τον Αντεσάνια και τον βάλανε στο UFC. Πρώτο αγώνα έπαιξε με τον Μιχαηλίδη. Τώρα θα επιστρέψει ο Ανδρέας, θα έχει αγώνα στο UFC σε λίγο καιρό. Και πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, ο Περέιρα, σου λέω, τον έχω δει και εγώ στο PlayStation που παίζω, το UFC, το παιχνίδι, και είναι πολύ δυνατός, ρε φίλε. Mm-hmm. Αυτός είναι kickboxer. Ναι. Okay. Βασικά kickboxer, ναι. Kickboxer, ναι, εντάξει, και στο MMA νομίζω στέκονται περισσότερο του Brazilian οι αθλητές, νομίζω. Εντάξει, εξαρτάται. Και με τι αντίπαλο θα παίξεις. Εντάξει, το UFC είναι σίγουρα ένα πολύ ανερχόμενο, μια ανερχόμενη εταιρεία, ας πούμε, αν θες έτσι, και έχει τρελό marketing. Ναι, 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 πάρα πολύ. Και σκέψου ότι, ας πούμε, στο YouTube εγώ που κάνω reaction video με knockout,
Δεν μπορείς να βάλεις βιντεάκια του UFC. Τα κυνηγάνε πάρα πολύ. Ναι, ναι, okay. Με τα copyrights και αυτά. Είναι, πολύ, είναι μια λίγα, ρε παιδί μου, πολύ προστατευμένη. Καταλάβεις. Ναι, δηλαδή, πάει να γίνει ένας οργανισμός σαν το NBA. Να καταλάβεις. Ναι, είναι τέτοια φάση. Όντως, βέβαια, να σου πω, αυτό είναι, είναι καλό για τα μαχητικά. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θα πω. Γιατί εντάξει. Πολλοί, ας πούμε, ρε παιδί μου του χώρου, ξέρεις, λένε τι είμαι MMA και τέτοια. Όχι, εντάξει, ρε φίλε, άμα αναδεικνύεται το άθλημα, νομίζω μόνο καλό κάνει. Ναι, συμφωνώ πολύ. Οπότε, Ιάσονας Σωτηρόπουλος, πυγμάχος, Φερέλπης, επαγγελματίας πυγμάχος. Ακριβώς. Και επιχειρηματίας. Ναι. Τι άλλο θα κάνεις να δω? Προς το παρόν, νομίζω με αυτά τα δύο είμαι αρκετά χαρούμενος. Τώρα, για να κλείσουμε, να κάνουμε ένα συμπέρασμα. Ναι. Τι στόχους έχεις για το εγγύς μέλλον, τον αγώνα που θες να δώσεις τώρα πρόσφατα, ας πούμε? Κάνεις κάποια προετοιμασία, έχεις κλείσει κάποιον αγώνα? Έχω ξεκινήσει την προετοιμασία ουσιαστικά, γιατί όπως είπα, 3 Ιουνίου ενδέχεται να παίξω στο Athens Fighting Championship. 4 γύρους με έναν ξένο αντίπαλο. Έχω ξεκινήσει δειλά-δειλά την προετοιμασία μου για να είμαι έτοιμος. Χάσιμο κιλών, 72,5 θα παίξω. Η κατηγορία middleweight. Οπότε πιστεύω ότι άμα έρθει και 2 εβδομάδες πριν, ας πούμε, η πρόταση ότι παίζω, θα είμαι έτοιμος. Τώρα η στόχη είναι αυτό, να παίξω επαγγελματικά παιχνίδια ουσιαστικά τώρα, να γράψω ρεκόρ στο BoxRec και βλέποντας και κάνοντας. Μακάρι να φτάσει το Λομαντσέγκο που έχει 450 αγώνες. Νομίζω... Αυτή είναι εραστεχνική. Εραστεχνική, ναι, 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 ναι. 398. Νομίζω είναι ρεκόρ αυτό. Για αεραστεχνικούς αγώνες. Δεν ξέρω. Είναι ρεκόρ πάντως σίγουρα το 397-1. Ναι, ναι. Που έχει 397 νίκες, μία ήττα. Αυτό είναι πολύ ακραίο. Ναι. Εντάξει. Και γενικά ο Λομαντσέγκο είναι, είναι πολύ respect για μένα. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, Ιάσου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο podcast. Εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι να σε δούμε και στον αγώνα, γιατί μας έταξε και πρόσκλησης. Εννοείται. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.